λόγος κάπα αλφα Αγίου Ισαάκ του Σύρου περί του υποτείνος ωφελείται ο άνθρωπος να πλησιάσει δια της καρδίας αυτού εις τον Θεό και αν κάποιος είναι η αληθής αιτία ο οποίος πλησιάζει κρυπτός εις αυτόν την βοήθεια του Θεού και ποιαν πάλιν είναι η αιτία υφέρουσα τον άνθρωπο εις την ταπείνωση. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος γνώρισε την ιδία αυτού ασθένεια, καθότι η αυτή γνώση γίνεται εις αυτόν θεμέλιον και ρίζα και αρχή πάσης αρετής και αγαθοσύνης, επειδή όταν κάποιος μάθει και αισθανθεί αληθώς την εαυτού ασθένεια, τότε περισφύγει την ψυχή αυτού εκ της μαλθακότητος της σκοτιζούσης την γνώση και θησαυρίζει εις αυτόν παραφυλακήν. Αλλά ουδείς δύναται να αισθανθεί την εαυτού ασθένεια εάν δεν παραχωρηθεί μικρόν υπό του Θεού να εμπέσει εις πειρασμούς ή σωματικούς ή ψυχικούς. Διότι τότε ο άνθρωπος συγκρίνουν την εαυτού ασθένεια με τη βοήθεια του Θεού θέλει να γνωρίσει εκ τούτου την ιδίαν αυτού αδυναμία και την μεγαλοσύνη της του Θεού βοηθείας. Όταν δε πάλι στοχαστεί το πλήθος των εαυτού μηχανημάτων και την παραφυλακήν και την εγκράτεια και τη σκέπτη και την περίφραγκη της ψυχής αυτού για τον οποίον ελπίζει να έβρει σε αυτήν πεποίθησην και δεν ευρίσκει ή εάν η καρδία αυτού δεν έχει γαλήνη και ησυχία εκ του φόβου και του τρόμου, ας γνωρίσει τότε ότι ο φόβος της καρδίας αυτού υποδηλώνει ότι βεβαίως έχει ανάγκη της βοηθείας άλλου κάποιου. Διότι εσωτερικά η καρδία μαρτυρεί δια του φόβου ο οποίος έρχεται εις αυτόν και παλεύει εντός αυτού και φανερώνει τη στέρηση καλού κάποιου και εκ τούτου αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ησυχάσει με τα πεπιθήσεως, καθότι η βοήθεια του Θεού είναι ισόζουσα. Όταν δεν γνωρίσει κάποιος ότι έχει ανάγκη της βοήθειας του Θεού κάμνει πολλάς προσευχάς και όσον αυξάνει αυτάς τόσον ταπεινούται η καρδία αυτού, επειδή δεν δύναται κάποιος ενώ σου παρακαλεί και ζητεί να μην ταπεινωθεί και επομένως την συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία ο Θεός δεν θέλει περιφρονήσει. Έως ότου λοιπόν δεν ταπεινωθεί η καρδία δεν δύναται να πάψει τον διασκορπισμό, διότι μόνο η ταπείνωση περιμαζεύει την καρδία. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί παρευθύς περικυκλώνει αυτόν το έλεος του Θεού και τότε η καρδία αισθάνεται την θείαν βοήθεια, διότι ευρίσκει δύναμη κάποιαν πεπιθήσεως η οποία κινείται εις αυτήν. Όταν δε αισθανθεί ο άνθρωπος την θείαν βοήθεια ότι υπάρχει μετ' αυτού και βοηθεί αυτόν, τότε η καρδία ευθύς πληρούται χαράς και πίστεως και εκ τούτου εννοεί ο Θεός ότι η προσευχή είναι καταφύγιον βοηθείας και πηγή σωτηρίας και θησαυρός πεπιθήσεως και λιμήν σώζων των ανθρώπων εκ της τρικυμίας των πειρασμών και φως και εις τους εν σκότη ευρισκομένους και στήριγμα των ασθενών και σκέπη εν καιρό πειρασμών και βοήθεια εις την ακμή της ασθενείας και ασπής λυτρώσεως εις τους αοράτους πολέμους και βέλος κινούμενων κατά το δαιμόνων και εν γέννη όλο το πλήθος των καλών δια της προσευχής λαμβάνει την είσοδο εις τον άνθρωπο και εντεύθεν λοιπόν μεταπίστευσε εντρυφά εις την προσευχήν η δε καρδία αυτού χέρι και εφραίνεται δια της προς τον Θεόν πεπιθήσεως και παντελώς δεν μένει πλέον εις την πρότινον στην προτέρα πύρωση και στην απλή ομιλία του στόματος. Όταν δε ο άνθρωπος κατανοήσει αυτά πάντα, έτσι τότε αποκτά την προσευχή στην ψυχή αυτού ως θησαυρών και από την πολλή αυτού χαρά και αγαλίαση μεταβάλλει τον τρόπο της προσευχής αυτού εις ευχαριστίας, ευχαριστηρίους φωνάς. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο είπε ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, ο ορίσας εισέκαστον πράγμα ιδιαίτερον σχήμα ότι η προσευχή είναι χαρά, αναπέμπουσα εις τον Θεό ευχαριστία. Τούτο δε το είδος προσευχής κατορθούται δια της γνώσης του Θεού, διότι δεν προσεύχεται πλέον ο άνθρωπος μετακόπου και μόχθου, το οποίο συμβαίνει και εις το άλλο είδος προσευχής της θερημένης αυτής της χάριτος, αλλά με τα χαράς και θαυμασμού της καρδίας αναδίδει ακαταπαύστος τας ευχαριστηρίους δεήσεις διαλαλήτων φωνών, κινούμενος εκ της υπερβολικής γνώσης του Θεού και εκπλητώμενος για το υπερβάλλον της χάριτος αυτού και εντεύθεν υψώνει έφνη στην φωνή αυτού υμνολογών και δοξολογών των Θεών που και αναπέμπει την ευχαριστία και λίαν εκπλητώμενος κινεί την εαυτού γλώσσα. Ώστις δια της δοκιμής καταλήθειαν και οχι κατά φαντασίαν έφτασε εις τούτον το μέτρο της προσευχής, αυτός γνωρίζει το τι λέγω και ότι δεν υπάρχει κανένα ενάντιον και ότι ούτως ας πάυσει πλέον από του να ενθυμείται πάλι τα μάταια πράγματα και ας παραμένει το Θεό δια της αδιακόπου προσευχής δηλών και φοβούμενος μήπως το ερηθεί ποτέ την δυνατήν βοήθειαν του Θεού.
Πάντα τα αυτά τα καλά γεννώνται εις τον άνθρωπο εκ της συναισθήσεως της ιδία αυτού ασθενίας, διότι εκ της πολλής αυτού επιθυμίας του να αποκτήσει την βοήθεια του Θεού πλησιάζει προς αυτόν δια της επιμόνου προσευχής, και όσον αυτός μεταπόθου πλησιάζει προς τον Θεό, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε αυτόν δια των χαρισμάτων αυτού, και δεν αφαιρεί ποτέ παρά αυτού την χάρη ένεκα της πολλής αυτού ταπεινώσεως, καθώς και η χείρα του Ευαγγελίου φωνάζει ακαταπαύστος προς τον Κριτήν, όπως κάμνει εις αυτόν εις την εκδείξη του αντιδίκου αυτού, αλλά και ο πανικτήρμων Θεός αναβάλει ενίοτε τας χάριτας αυτού, όπως τούτο γίνει εις αυτόν αιτία και πλησιάσει επί μάλλον δια της προσευχής εις αυτόν και δια την ανάγκη αυτού παραμείνει εις τον αναβρίοντα τας ωφελίας Θεών, και ετινάμεν των ετοιμάτων αυτού δίδει εις αυτόν αμέσως εκείνα λέγω εκτός των οποίων δεν δύναται να σωθεί, κάποιον δε αναβάλει την δόση, και εις κάποια μεν πράγματα απομακρύνει από αυτόν και αποδιώκει το καυσόδες του εχθρού, και εις κάποια δε παραχωρεί να πειράζεται, όπως η πείραξη αυτή γίνει εις αυτόν αιτία να πλησιάζει στον Θεόν, ως προείπων και παιδευόμενος δοκιμαστεί εις τους πειρασμούς, και αυτός είναι ο λόγος της Θείας Γραφής, τον οποίον λέγει ο Θεός αφήκεν έθνη πολλά και δεν παρέδωκε να φτάει εις χείρας του Ιησού να βει ή να παιδέψει δια αυτών τους Ιούς Ισραήλ και να εφηλέ των Εβραίων διδαχτώσει και μάθουσε τον πόλεμο. Εάν δε ο δίκαιος δεν συναισθανθεί την εαυτού ασθένεια, τα πράγματα αυτού κίνται, πηγαίνουν εις την ακμή του ξηραφιού και κατά πάσαν στιγμήν ευρίσκεται εις μέγαν κίνδυνο. Μη λοιπόν μακριά της πτώσεως, μήτε της ευθοροποιού λέοντος της υπερηφανίας φαίνεται απειλαγμένος, και πάλιν όποιος δεν γνωρίζει την ιδίαν αυτού ασθένειαν στερείται της ταπεινώσεως. Ο δε στερημένος της ταπεινώσεως υπάρχει στερημένος και της τελειότητος. Ο δε στερημένος της τελειότητος πάντοτε είναι περίφοβος, διότι η πόλη αυτού δεν είναι θεμελιωμένη εις τους σιδηρούς στήλους και εις τα σχαλκάς φλοιάς της ταπεινώσεως. Ταπείνωση δε δεν δύναται κάποιος να αποκτήσει άλλος παρά μόνο δια των μέσων εκείνων δια των οποίων συνήθως συντρίβεται η καρδία και περιφρονούνται οι λογισμοί της υπερηφάνειας. Δια τούτο πολλάξει ο εχθρός ημών διάβολος ευρίσκει στον άνθρωπο μικράν κάποιαν αιτία δια την οποία εκκλίνει αυτόν εις το εαυτού θέλημα, καθότι άνευ ταπεινώσεως δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο έργο της τελειότητος, ούτε τίθεται εις το γραμμάτιον της ελευθερίας αυτού εις φραγής του Αγίου Πνεύματος. Μάλλον δε μέχρι της παρούσης πνευματικής αυτού καταστάσεως υπάρχει δούλος και δεν απειλάγει εκ του φόβου αυτού, διότι δεν ορθοποδεί το έργο της διαφοδίγης αυτού άνευ ταπεινώσεως, ούτε παιδεύεται διαφορετικά παρά δια των πειρασμών, επειδή χωρίς την παιδεία δεν αποκτά την ταπείνωση. Δια τούτο ο Θεός συγχωρεί στους Αγίους αιτίας ταπεινώσεως και συντριμμού καρδίας γινωμένου δια εμπόνου προσευχής, ή να όσοι αγαπώσιν αυτόν πλησιάσωσι προς αυτόν δια της ταπεινώσεως, και πολλάκισμέν φοβίζει αυτούς δια των σωματικών παθών και της πτώσεως των ισχρών και μυαρών ενθυμίσεων. Πολλάκις δε και δια ανθρωπίνων οδυνδυσμών και ύβριων, ενίοτε και δια σωματικών ασθενειών και αρρωστημάτων, και άλλοτε δια της ενδίας των αναγκαίων χρειών του σώματος, και πότε μεν δια αυτών και μοχθών, διακόπων και μόχθων, μεγάλου φόβου και εγκαταλείψεως και του φανερού πολέμου του διαβόλου, πότε δε δια διαφόρων φοβερών πραγμάτων. Ταύτα δε πάντα συμβαίνουν εις αυτούς, ή να έχουν αιτίες ταπεινώσεως και μην εμπέσουν εις αμέλεια, ή συμβαίνουν χάριν πραγμάτων εκείνων εις τα οποία εισθένησε ψυχικός ο αγωνιστής, ή δια των φόβων των μελλόντων κακών, ώστε εξ ανάγκης είναι εποφελής οι πειρασμοί εις τους ανθρώπους. Λέγω δε τούτο, όχι ότι πρέπει ο άνθρωπος να χωνευθεί θεληματικός δια των να χαυνοθεί θεληματικός δια των αισχρών λογισμών, ή να δια της ενθυμίσεως αυτών δοθεί εις αυτόν πρόφαση ταπεινώσεως, ούτε να ζητεί να εμπεί εκουσίως εις πειρασμούς, αλλά πρέπει ενώ εργάζεται το καλό να είναι εις πάσαν περίστασιν προσεκτικός και να φυλάτει την εαυτού ψυχήν και να συλλογίζεται ότι υπάρχει κτιστός
και δια τούτου ευμετάβλητος, καθότι έκαστος Χριστός άνθρωπος έχει ανάγκη της δυνάμεως του Θεού προς βοήθεια αυτού, και πάσο ο οποίος έχει την ανάγκη της βοήθειας άλλου, δήλων ότι έχει φυσική ασθένεια, και πάσο ο οποίος γνωρίζει την εαυτού ασθένεια, εξ ανάγκης χρειάζεται να ταπεινωθεί, όπως λάβει την βοήθεια του Θεού. Εάν δε εξ αρχής εγνώριζεν και έβλεπεν την εαυτού ασθένεια ο άνθρωπος, δεν ήθελε να μελήσει ποτέ, και αν δεν η μέλη, δεν ήθελε αποκοιμηθεί αμέριμνος, και αν δεν εκοιμάτω, δεν ήθελε παραδοθεί εις τας χείρας των εχθρών, οι οποίοι στεναχωρούν αυτόν, ή να εξυπνιστεί. Πρέπει λοιπόν εις κάθε έναν ο οποίος οδεύεται την οδό της αρετής να ευχαριστεί και όλες τις επερχόμενες εις αυτόν θλίψεις από τον Θεό, ή να εξυπνήσει τον νουν αυτού, και διότι υπερηφανεύτη, και ας μην ταραχθεί δια τούτο, μήτε να αφήσει το στάδιο του αγώνος, αλλά ας μέμφυτε τον εαυτό του, εάν μη γίνει εις αυτόν διπλούν το κακόν, διότι ο Θεός ο πλήρης πάσης δικαιοσύνης δεν είναι άδικος, μη γέννητο, εις τον οποίον πρέπει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Λόγος ΚΒ περί των τρόπων της εις Θεόν ελπίδος, και τι πρέπει να ελπίζει εις Θεόν, και τι σου ελπίζον αφρόνος και ανοήτως, ή προς τον Θεόν ελπίς, προέρχεται εκ της καρδιακής πίστεως. Υπάρχει δε καλή εάν γέννηται μεταγνώσεως και διακρίσεως, διότι υπάρχει και άλλη ελπής, διάφορος της πρώτης ή της είναι ψευδής. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει καθόλου περί των προσχέρων πραγμάτων, αλλά για την πολλήν αυτού εις τας αρετάς επιμέλειαν αφιερώνει εαυτόν νύχτα και ημέρα εις το Θεόν, χωρίς να προνοεί περί κοσμικού κάποιου πράγματος, και έχει όλην αυτού την πρόνοιαν εις τα θεία, και δια τούτο ο αμελεί και προετοιμάζει δια αυτόν τροφάς και σκεπάσματα και κατοικίαν, τότε αυτός ελπίζει καλός και σοφός εις τον Θεόν, ώστις θέλει ετοιμάσει εις αυτόν πάντα ό,τι χρειάζεται και έχει ανάγκη, και αυτή είναι η αληθής και σοφοτατάτη ελπής πραγματικός. Δίκαιον λοιπόν είναι να ελπίζει ότι ούτως εις τον Θεόν, καθώσον υπάρχει δούλος αυτού γνήσιος και δουλεύει αυτό μετά επιμελίας ανευθυνός αμελίας προερχομένης εκτινός αιτίας, εις τον διούτον είναι πρέπον να δεικνύει ο Θεός ιδιαίτεραν επιμέλειαν, καθότι φυλάτη πιστός στην εντολή αυτού τη λέγουσα, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη, και πάντα τα λοιπά θέλουν σας δοθεί. Και μη λαμβάνετε πρόνοιαν περί της σαρκός, όταν δε έτσι πολιτεύεται κάποιος, όλος ο κόσμος ως δούλος του θέλει να ετοιμάσει σε αυτόν πάντα τα τις ανάγκες του σώματος, και άνευ κάποιου δισταγμού θέλει υποταγή εις αυτόν ως εις δεσπότην, και καθόλου δεν θέλει εναντιωθεί στο θέλημα αυτού, διότι δεν επιτρέπει ότι ούτως σε αυτόν του να φροντίζει τας αναγκαίας χρειάς του σώματος αυτού, ή να μη απασχολούμενος εις τα τι αυτά μείνει αργός και εκ του έμπροσθεν του Θεού παντοτινή στάσεως, και δεν φροντίζει ποσός περί άλλου τεινός πράγματος, παρά μόνο πως να μείνει αργός και πάσαν φροντίδαν τίνουσαν προσιδονήν και διασκορπισμόν του νοός και τούτο για τον φόβον του Θεού, και εν το σούτο αυτός θέλει απολαμβάνει πάντα τα αναγκαία διαθαυμασίου τρόπου, χωρίς να φροντίσει και χωρίς να κοπιάσει δι' αυτά. Αλλά ώστις έχει την καρδία αυτού προσιλωμένη όλος εις τα γήινα, και αείποτε τρώγει χώμα εκ της ατιμίας πάθη μετά του όφεως διαβόλου, δεν φροντίζει παντελώς περί των ευαρεστούντων το Θεό έργον της αρετής, αλλά ταλαιπωρείται και μοχθεί πάντα τα σωματικά, και υπάρχει παραλελειμμένος και αργός από πάσης αρετής για την συνεχήν συνομιλία και το μετεωρισμό της ακολασίας, και προφασίζεται προφάσεις κάποιας ότι ούτως για την αμέλεια αυτού και την αργία στα ψυχικά είναι έκπτωτος του Θεού. Μόνον δε εννοείται όταν στεναχωρηθεί υπό της ελήψεως ή του θανάτου ή της ενδίας ή θλιβή εκ του θερισμού των αυτού ανομιών, λέγει δήθεν ας ελπίσω εις το Θεό, και αυτός θέλει να με κάνει αμέριμνον και θέλει να μου δώσει άνεση. Αλλά εις αυτόν θέλει, είπε κάποιος έτσι. Ω ανόητε, μέχρι της παρούσης ώρας δεν ενεθυμήθης τον Θεόν, αλλά εξύβρισες αυτόν δια τον έργο σου και δια το Άγιον σου αυτού όνομα, ευλασθημεί το
Διά σου εις τα έθνη, ως γέγραπτε και ήδη τολμάς να λέγεις με πλατή στόμα, ας ελπίσω εις τον Θεόν και αυτός θέλει να με βοηθήσει και θέλει με ερημνήσει περί εμού. Καλώς λοιπόν είπεν ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, εκτρέπων τους τιούτους εκ της ματέας αυτών ελπίδος, λέγον, καθημέραν με παρακαλούσει και θέλουν μάθουν τα σοδούς μου και ζητούσει παρέ μου κρίσιν και δικαιοσύνη. Ως εκείνοι οι οποίοι εργάζονται την αρετή και δεν παραλείπουν τα σεντολάς μου. Εκ των τιούτων εις υπάρχει και αυτός άφρον και ανόητος, ως τη σουδέδια του νοός αυτού πλησιάζει στον Θεόν, όταν όμως περικυκλωθεί δια των θλίψεων, υψώνει τα σχήρας προς τον Θεόν, ελπίζω να λάβει παρά αυτούν βοήθεια. Ότι ούτως έχει ανάγκη να επαιδευτεί πολλές φορές δια του καυστικού σιδήρου των πειρασμών εις όλα τα μέρη, επειδή και δεν έχει καμίαν εργασίαν αξίαν της εις Θεόν πεπιθήσεως αυτού, αλλά δια μεν τας κακάς αυτού πράξης και την αμέλειαν την οποίαν έχει εις τα πρέποντα αυτός γίνεται άξιος παιδείας δια δε το έλεος αυτού ο Θεός, μακροθυμική υπομένει αυτόν. Ας μη εξαπατά λοιπόν τον εαυτό του ότι ούτως και λησμονεί την τάξη της διαγωγής αυτού και λέγει ότι ελπίζει εις τον Θεόν, διότι θέλει παιδευτεί, καθότι καθόλου έχει το έργο της πίστεως. Ουδέ να αποπλύνει τους πόδας αυτού εις την αργίαν και λέγει ότι πιστεύω εις το Θεόν, ότι θέλει μη προμηθεύσει τα προς την χρειάν ως πολιτευόμενος εις τα έργα αυτού. Ας μη ρίπτει ανοήτως σε αυτόν εις λάκων μη δόλος έχων των Θεών εις την ενθύμηση αυτού και μετά την πτώση λέγει. Ας ελπίζω εις τον Θεόν και αυτός θέλει με λυτρώσει. Μη μπλανάσαι ως άφρον, ο δια των Θεών κόπος και ο εις την εργασίαν των εντολών αυτού υδρός προηγείται της αυτών ελπίδος. Εάν πιστεύεις εις τον Θεόν, καλώς ποιείς, αλλά η πίστης χρειάζεται και έργα και ή εις τον Θεόν ελπείς εκτίσεις τα σαρετάς κακοπαθίας φαίνεται. Πιστεύεις ότι ο Θεός προνοεί περί των χτισμάτων αυτού και είναι δυνατός εις πάντα, αλλά εις την πίστην σου πρέπει να επακολουθεί και η πρέπουσα εργασία και πότε τότε θέλει να σου εισακούσει. Μη θέλε κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστην χωρίς έργων. Πολλάκις μη γνωρίζουν κάποιος περιπατείς δρόμων όπου ευρίσκεται κακών και βλαπτικών θηρίων ή ληστέ και φωνής ή άλλο τύπο παρόμοιον. Όπερ είναι έργων της θείας πρόνοια συναλυτρώσει αυτών ταύτης αιτίας εκ του κινήματος αυτού έως ότου πέρασει το κακόν θηρίον ή το κακόν συναπάντημα. Και πάλι ευρίσκεται στο δρόμο φαρμακερό φίδι, κοιτόμενον και μη φαινόμενον, και ο Θεός μη θέλουν να παραδώσει τον άνθρωπο εις τούτων των πειρασμών, αμέσως κινεί τον όφη να συρίζει και να φύγει εκεί ή να διέλθει από μπροστά αυτού, και εκείνος βλέπον αυτόν προφυλάσσεται και λυτρώνεται από αυτού ή και ανάξιος της αυτού προνοίας δια της τα σκρυπτάς αυτού αμαρτίας, τας οποίας μόνος ο ίδιος γνωρίζει, λυτρώνει όμως αυτόν ο Θεός δια το άπειρον αυτού έλεος. Και πάλι συμβαίνει πολλάκις 20 τείχος ή λιθάρι μεγάλο να πέσει εκ του τόπου του αυτού με τα κρότου και μερικοί να ευρίσκονται εκεί υποκάτω καθήμενοι και ο Θεός από φιλανθρωπία κινούμενος προστάσει άγγελου να φυλάτει αυλαβεί τον τόπον εκείνο έως ότου αναχωρήσουν από εκεί οι καθήμενοι ή δια την ως άλλου αιτίας εκβάλλει αυτούς από εκεί και άμα εξέλθουν οι καθήμενοι αμέσως αφήνει να πέσει με τα κρότου πολλού και δεν τυχόν συμβεί να πλακωθεί και της κάμνη ώστε να μην βλαθεί ποσός καθότι δια τον Τιού των μέσων θέλει ο Θεός να δείξει το άπειρο μέγεθος της παντοδυναμίας αυτού. Ταύτα λοιπόν και τα παρόμοινα ίδια της κοινής και καθολικής της Θεού προνοίας την οποία έχει εις όλους εν γέννη τους ανθρώπους. Ο δε δίκαιος έχει αυτήν παντοτινήν και αχώριστον διότι ο Θεός τους μεν λοιπούς ανθρώπους διόρισεν ίδιοι να διοικώσουν τα εαυτόν πράγματα και να συγκερνώσουν την ιδίαν αυτών γνώσιν με την πρόνοια του Θεού, αλλά ο δίκαιος δεν έχει ανάγκη να διοικεί τα δικά του δια της, αυτού,
δια της αυτής της γνώσεως. Διότι αντί αυτής απέκτησε την τέλεια πίστη δια της οποίας καταστρέφει κάθε ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και δεν θέλει φοβηθεί ουδέ εφόσον απαριθμίσουμε ανωτέρω καθώς εγγράφει. Ότι ο δίκαιος έχει θάρρος ως τον λέοντα και αποτολμάει πάντα δια της εαυτού πίστεως. Όχι ότι δοκιμάζει τον Θεό εάν βοηθεί αυτόν, αλλά ως να βλέπει αυτόν τον οποίον καθοπλισμένος δια της δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και καθώς ον αυτός έχει διαρκή τη φροντίδα να είναι μετά του Θεού και το σούτον και ο Θεός θέλει να υπεί περί αυτού μετά αυτού ήμι είστε την θλίψη και στεναχωρία αυτού όπως βοηθήσω αυτόν και δοξάσω αυτόν και εμπλήσω αυτόν μακρότητα ημερών και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Αλλά ο χάβνος και αμελής εις το έργο της αρετής δεν δύναται να έχει τη αυτήν ελπίδα παρά μόνον εκείνος ώστις πάντοτε καθόλου στας περιστάσεις ευρίσκεται μετά του Θεού διά της καλονής των εαυτού έργων και υψώνει τα όματα της καρδίας αυτού προς αυτόν, καθώς είπε ο θείος Δαβίδ. Απέκανον οι οφθαλμοί μου από του να ελπίζω εις τον Θεόν μου, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.